Γεια σα και καλώ ήρθατε στο Συνεσυμπόσιο. Όπου τρώμε, πίνουμε και μιλάμε για ταινίε και πρωτού επιλέξουμε αν θα γίνουμε τροφή για τα σκουλίκια ή εργατέχνη, υπενθυμίζουμε μπορείτε να μα στηρίξετε στο Patreon από 3 ευρώ στα 5 και 8 ευρώ. Έχει περισσότερο υλικό μα πιο νωρί. Εγγραφή στο κανάλι, κουμπί subscribe, καμπανάκι από δίπλα για να παίρνετε ειδοποιήσει για νέα μας βίντεο και βέβαια κάθε like και κοινοποίηση δεν θα μα χαλάσει καθόλου ώστε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Και τι θα κάνουμε σήμερα, θα κάνουμε την ταινία τρόμο στην πόλη, σε σκηνοθεσία Gary Sherman με τους James Farentino, Melody Anderson, Jack Albertson, Bill Quinn, Lisa Blount και Christopher Allport. Το Potter's Bluff είναι μια μικρή κομμόπολη που η ησυχία τη διαταράσσεται όταν όσοι την επισκέπτονται αρχίζουν να εξαφανίζονται σε ύποπτου ρυθμού. Ο σερίφη Νταν Γκίλι προσπαθεί να βγάλει άκρη και πέφτει πάνω σε μια σκευωρία πολύ πιο σκοτεινή από ό,τι θα μπορούσε να έχει φανταστεί. Είναι φυσιολογικό στην καφετέρια του χωριού οι πελάτε να έχουν κέικ για πρωινό. Δεν είναι φυσιολογικό να μην το ακουμπάει κανεί ποτέ. Αν οι κατεψυγμένε ψαροκροκέτε που σα προσφέρει η σύζυγό σα δεν είναι το απόλυτο δείγμα ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, τίποτα δεν είναι. Όταν ξεκινάει η ταινία νόμιζα ότι θα το πάει στο κλισέ του Deliverance, δηλαδή τον τρόμο των πρωτευουσιάνων που πηγαίνουν στο χωριό και δεν νιώθουν ευπρόσδεκτοι. Και σε ταινίε τρόμου αυτό καταλήγει σε μη ρεαλιστικά επίπεδα του με σκοτώνουν οι χωριάτες για κάποιο λόγο. Δεν το πάει εκεί. Όσο προχωράει η ταινία, ανακαλύπτει ο θεατής ότι το στοιχείο του απειλητικού χωριού υπάρχει μόνο και μόνο για να δημιουργήσει μια ωραία ατμόσφαιρα και για κάποιους πρακτικούς λόγους που χρειάζονται για την πλοκή και όχι γιατί αυτό είναι η ουσία της ταινίας. Αν ξεκινάει η ταινία και νομίζετε ότι το πάει στο κλισέ απειλητική επαρχία, δεν έχετε ιδέα τι θα γίνει μέχρι να τελειώσει. Να πούμε ότι το σενάριο το έχει συγγράψει ο Ντάνο O'Bannon, ο οποίο έχει γράψει και το σενάριο του πρώτου Alien. Υπάρχει κάτι εδώ πέρα, διότι παίρνει ιδέε οι οποίε σε πρώτη ανάγνωση κινδυνεύουν να γίνουν πιμουδιέ και τι ανεβάζει μια κλάση και τι κάνει πάντα κάτι ενδιαφέρον. Η ταινία έχει μια αύρα Village of the Damned και κάτι από Invasion of the Bandit Snatchers, χωρί να δώσω έτσι spoiler πολλά πολλά. Και συνολικά η ιστορία είναι μια pulp ιστορία φρίκη. Είναι horror η ταινία, κανονικότατα. Τρομάξτε, δεν τρομάξετε υπάρχει το στοιχείο του τι φρικαλαία πράγματα γίνονται εδώ πέρα και μου δουλεύουν 100% αυτέ οι ιστορίε μέχρι και το Old του Σιάμαλαν το οποίο έχει παρόμοια αύρα έτσι μυρωδιά 56 τη περιοδικά pulp αμερικάνικα με και αυτό μου είχε αρέσει ακριβώς για αυτόν τον λόγο έτσι και η συγκεκριμένη ταινία που δεν έχει καμία σχέση ε, σε ατμόσφαιρα με το Old βέβαια, ε, τη γούσταρα πάρα πολύ και με πιάσε από την πολύ αρχή και Παρά το γεγονό ότι κάποιε τη μέρε μυστήριο βασικά Όχι που το πάει και ποιο είναι το μυστήριο, βασικά, όχι που το πάει ακριβώ, ήμουν εκεί και για τα στοιχεία που βρώμαγαν φρίκι, αλλά και για το τι και το πώ τη λύση του μυστήριου. Όλα μου δούλεψαν. Η ταινία ευτυχώ βγήκε το 1981, διότι βγήκε πάνω στην ώρα για να εκμεταλλευτεί τα ρεύματα του είδου τρόμου. Είναι μια ταινία που έχει πολύ σπλάτερ αλλά δεν είναι ταινία splatter. Είναι δηλαδή ατμοσφαιρικό τρόμο με διαμελισμού με φε κεφαλιών που διαλύονται, όλα ενταγμένα με πολύ κλασά το τρόπο στην ιστορία, διότι εξυπηρετούν και την ατμόσφαιρα και την πλοκή, αλλά και την ανάπτυξη χαρακτήρων. Είπε για το στυλ τρόμου τη δεκαετία του 50 στην Αμερική και καταφέρνει να πιάσει κάτι από αυτό χωρίς να ξεπέσει στο καθαρό exploitation που το 81 ήταν στην δύση του όσον αφορά τον κινηματογράφο τρόμου, αλλά άνοιγε μια νέα, ένα νέο κεφάλαιο του exploitation, έφευγε από τον κινηματογράφο και πήγαινε στο σπίτι με τη βιντεοκασέτα. Βγήκε αυτή η ταινία το 81, πάνω στην ώρα για να λάμψει στη βιντεοκασέτα, χωρίς όμως να είναι γυρισμένη για τη βιντεοκασέτα που θα έφερνε μία πτώση στην ποιότητα. Είναι γυρισμένη για τον κινηματογράφο, αλλά φτιαγμένη για να λάμψει στη βιντεοκασέτα. Ναι, και ο Σέρμαν χαίρομαι που αγκαλιάζει 100% το πάλπ τη υπόθεση. Δεν σταματάει για τίποτα και μάλιστα επειδή βρισκόμαστε στο 1981, είμαστε στα απόνερα τη δεκαετία του 70, δεν έχει προλάβει ακόμα να μπει η νέα αισθητική. Υπάρχει το στοιχείο Halloween, αν το Haddonfield ήταν παραθαλάσσιο. Και επίση υπάρχει και το The Fog στου βραδινού φόνου και στη βραδινή ατμόσφαιρα. Κάτι άλλο που καταφέρνει ο Σέρμαν σε συγκεκριμένη ταινία είναι να, να κάνει το χωριό έναν χαρακτήρα. Μου έδωσε την εντύπωση ότι δεν είναι εύκολο να φύγει από εκεί πέρα. Ενώ παράλληλα, με ένα θαυματουργό τρόπο, δεν μου έδωσε μ, μιζέρια, ενώ μου έδωσε την απελπισία του ήρωα όσο έφτανε πιο κοντά στην αλήθεια, στο να λύσει το μυστήριο. Ωραίο επίτευγμα αυτό. Και νομίζω ότι έπαιξε ρόλο στο... σε αυτό που περιγράφω το ότι η ταινία έχει αρκετό χιούμορ, το οποίο όμω ποτέ δεν μοιάζει να είναι εκτό τόπου και χρόνου και σίγουρα ύφου. Η σκηνοθεσία του Γκάρι Σέρμαν φέρνει αντίστοιχη κλάση με το σενάριο, διότι δεν σκηνοθετεί αρπαχτή, αλλά ταυτόχρονα, όπως είπε αγκαλιάζει την παλπίλα, δεν παίρνει τον εαυτό του πιο σοβαρά από ό,τι χρειάζεται. Η ισορροπία είναι τέλεια για τα προσωπικά μου γούστα, διότι ναι, είναι μια ταινία τρόμου που θέλει να σε τρομάξει, στα αλήθεια. Αλλά ταυτόχρονα δεν ξεχνάει ότι ο τρόμος στον κινηματογράφο πρέπει να έχει κάτι το καρνιβαλίστικο, διότι είναι καρνιβαλίστικο είδος ο κινηματογραφικός τρόμος. Πρέπει να έχει κάτι γκρανγκινιόλ, πρέπει να έχει κάτι υπερβολικό. Πρέπει να αγγίζει τα όρια του γελίου και να σταματάει λίγο πριν από το γελίο. Που πολλοί σύγχρονοι σκηνοθέτε τρόμου, αφοσιωμένοι στο να σε τρομάξουν, το ξεχνάνε ξεχνάνε να γίνουν λίγο γελοί ή από την άλλη γίνονται τόσο γελοί που δεν μπορείς να τους πάρεις ποτέ στα σοβαρά. Εδώ νομίζω ότι για μένα τουλάχιστον είναι τέλεια η ισορροπία. Η ατμόσφαιρα είναι ο μεγάλος τρίαμβος της ταινίας, είναι αψεγάδιαστη σε κάθε πλάνο, σε σημείο που καλύπτει οποιοδήποτε άλμα χρειάζεται να κάνει το σενάριο για να φτάσει εκεί που είναι διότι όταν πηγαίνεις στο Potter's Bluff μαγεύεσαι ή μάλλον χαζεύεις από την ομίχλη και θέλεις να μείνεις εκεί έχει μια ατμόσφαιρη ταινία που θέλεις να την ρουφήξεις με το καλαμάκι και θα έχει γεύση σύψη και ομίχλη. Ναι, στη πόστρε στη φωτογραφία. Η ομίχλη είναι που δίνει όλη την ατμόσφαιρα και υπάρχει μια, μια, γνήσια σαπίλα. Αλλά όχι σαπίλα που βγάζει μιζεργία, υπάρχει μια αυθεντικότητα σε όλο αυτό που κάνει. Παίζει τεράστιο ρόλο το ότι το χωριό είναι παραθαλάσσιο. Δεν θα δούλευε με τον ίδιο τρόπο η ταινία, με τη συγκεκριμένη ατμόσφαιρα που θέλουν να πετύχουν εδώ πέρα η ομάδα, άμα ήταν σε ένα χωριό που τόλουζε ο ήλιο. Δίπλα στην έρημο, οτιδήποτε. Κάτι που έκαναν πολλέ ταινίε λάσερ εκείνη τη δεκαετία. Ταινίε που ακολούθησαν τέλο πάντων. Ε, όλα είναι στη θέση του, αλλά όλα τα δένει η ατμόσφαιρα που έχει φτιάξει ο Πώστερ. Τα ειδικά εφέ του Σταν Winston είναι φαντασμαγορικά με τη σωστή έννοια. Δηλαδή αυτό που είπα για την ισορροπία του πόσο στα σοβαρά μπορεί να πάρει το καρναβάλι και να σε τρομάξει όντω και το πόσο είναι και καρναβάλι ισχύει και για τα εφέ δεν αποσπούν την προσοχή, δεν είναι φτιαγμένα έτσι ώστε να τα κοιτά και να ξεχνά την ιστορία, να υπερπηδούν την ιστορία. Λένε την ιστορία με την υπερβολή του. Δηλαδή, όταν κάνουμε κοντινό σε ένα πρόσωπο που καταστρέφεται, κάνουμε κοντινό για να πούμε την ιστορία, όχι για να δούμε τι έφτιαξε ο FNG. Είναι όσο ρεαλιστικά χρειάζεται, χωρί να είναι υπερβολικά ρεαλιστικά. Έχουν τη δύναμη να σοκάρουν και νομίζω ότι είναι από τι λαμπρέ στιγμέ των ειδικών εφέ γκορ στον Αμερικάνικο κινηματογράφο. Και δεν ξέρω αν είναι ο παράγοντα ο Ντάνο Μπάνων που έπαιξε ρόλο εδώ πέρα, γιατί ξεκίνησε από FG, ή αν διάβασε ο Βίνστον το σενάριο, ψήθηκε και είπε: Οκ, okay, θα μπω εγώ μέσα προσωπικά. Αλλά μπήκε αυτό μέσα προσωπικά. Δεν είναι απλά το εργαστήρι του. Και φαίνεται και ήταν μαέστρο και πέθανε νωρί. Και, 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 γάμισαμε. Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα spoiler και θα σας προτείνουμε να απομακρυνθείτε από αυτό το βίντεο, να πάτε να δείτε την ταινία που αξίζει τον κόπο να τη δείτε αν σας αρέσει αυτό το είδος τρόμου και να επιστρέψετε διότι υπάρχει μεγάλη αποκάλυψη και είναι κρίμα να σας την καρφώσουμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τον Φαρεντίνο, τον πρωταγωνιστή της ταινίας που παίζει τον Νταν, ο οποίος με αποσπούσε με αποσπούσε για μεγάλο κομμάτι τη ταινία, γιατί κάτι μου θύμιζε και δεν μπορούσα να θυμηθώ ποιο είναι. Και τελικά το κοιτάω στο MDB και είναι ο, ο Απόστολος Απόστολο Πέτρο από τον Ισόπ Ναζαρέτ του Φράγκο Τζεφρίλ και λέει: Α, ναι, με μουσεί, είναι ξυρισμένο εδώ, τι να κάνω. Αλλά όταν έγινε αυτό, γιατί όταν μου καρφώνεται κάτι τέτοιο στο κεφάλι, δεν μπορώ να λειτουργήσω εγώ κανονικά. Όταν το ξεπέρασα λοιπόν, πήρα την πληροφορία που ήθελα. Μπόρεσα να απολαύσω τον Φαρετίνο στο ρόλο, διότι παίζει έναν αστυνομικό εκεί πέρα, ο οποίο είναι τυπικότατο στη δουλειά του. Θέλει να είναι σωστό στη δουλειά του. Αλλά βυθίζεται όλο και περισσότερο στην απόγνωση, όσο πιο κοντά φτάνει στη λύση αυτού του μυστηρίου του τι σημαίνει γύρω του και το βύθισμα στην τρέλα και στην λαυκραφτήλα. Διότι σύν τη άλλη, η ταινία έχει κάτι το λαυκραφτικό. Δεν μπορούσα να το πω στα spoiler free αυτό, αλλά υπάρχει μια ματαιότητα εδώ πέρα που την έχω δει στον Lovecraft. Αν κάποιο πει ότι ο χαρακτήρα του Φαρεντίνο Νταν είναι ελαφρώ μπλαζέ. Δεν θα έχει και πάρα πολύ άδικο. Αλλά ακριβώ αυτό είναι που, με, που κάνει το χαρακτήρα αυτό να δουλεύει. Αυτοί οι χαρακτήρε συνήθω είναι χωνιά για να μπαίνουμε εμεί στον κόσμο αυτόν τον μάταιο, τον σάπιο και τον τρελό. Ο James Φαρεντίνο πρέπει να παίζει τον πιο φυσιολογικό εκεί μέσα και ο ρόλο του πηγαίνει πολύ. Είναι καλό everyman. Εύκολο να τον συμπαθήσει, εύκολο να τον ακολουθήσει. Γενικώ είναι ένα τύπο που συμπάσχει με αυτόν, το οποίο είναι το κλειδί της ταινία, διότι στο τέλος πρέπει να αποκαλυφθεί ότι όλο αυτό ήταν μια συνωμοσία που είναι και αυτός χωρίς να το θέλει κομμάτι της, επειδή κάποιος πήρε το σώμα του και έκανε πράγματα με αυτό χωρίς να το έχει καταλάβει. Και πρέπει να νιώσεις τη φρίκη αυτού του πράγματος και τη νιώθεις ακριβώς επειδή συμπάσχεις 100% με τον πρωταγωνιστή. Και είναι το μόνο φαινομενικά φυσιολογικό κομμάτι της κοινωνίας και υπάρχει η απελπισία του γιατί εγώ είμαι φυσιολογικός και εσείς είστε παράξενοι. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό για αυτό που είπες λαυγραφτικό, δηλαδή να λες ότι κάτσε είμαι και εγώ τρελός ή όλοι οι άλλοι τρελάθηκαν. Τι συμβαίνει εδώ πέρα, ήμουν πάντα τρελός ή απλά κάποια μέρα ξύπνησα και βρέθηκα σε ένα τρελοχώρι αλλά εγώ είμαι φυσιολογικό. Η Άντερσον δεν είναι μόνο η Ντέιλ από το Flash Gordon, αλλά είναι και το προσωπικό διακύβευμα του Νταν, που πρέπει να την σώσει, αλλά ταυτόχρονα την υποπτεύεται κιόλα. Και όλη αυτή η κατάσταση, αυτός, αυτή η σχέση και αυτό το subplot καταλήγουν πρώτα σε φρίκι και μετά σε τραγωδία. Πρέπει πάντα να παίζει την αθώα μέχρι τέλου και σε αθελά αθελάτη λόγω αυτού που τη κάνει ο γιατρό. Είναι πάρα πολύ αρχιετυπικό αυτό που κάνει. Είναι μια δασκαλίτσα, καλή σύζυγο κτλ. Αλλά το χιούμορ και ο τρόπο με τον οποίο παίζει η Άντερσον βγάζουν και κάτι το μοντέρνο. Ο Τζακ Άλμπερτσον κλέβει την παράσταση διότι έχει τον πιο φανταχτερό ρόλο, αλλά τον προσεγγίζει με μια πολύ ωραία διακριτικότητα. Καταφέρει να φτιάξει έναν απίστευτα γοητευτικό. Χαρακτήρα, ο οποίος δεν μειώνεται από την θολότητα των μεθόδων του που αποκαλύπτονται στο τέλος. Έχουμε μια ιστορία τρόμου με ανταγωνιστή, έναν τρελό επιστήμονα, ο οποίος κάνει πειράματα με τη ζωή και το θάνατο, το οποίο συνήθως το προσεγγίζανε μέσω της υπερβολής. Εδώ πέρα το προσεγγίζει φτιάχνοντας έναν διακριτικό και συμπαθέστατο χαρακτήρα και παραμένει συμπαθέστατος μέχρι το τέλος. Η ερμηνεία του Άλμπερτσον που μου τον έκανε συμπαθή με οδήγησε στο να απογοητευτώ από την αποκάλυψη ότι αυτό είναι πίσω από όλα και ότι αυτό είναι ουσιαστικά ο ανταγωνιστή, διότι ήθελα να είναι απλώ ένα τύπο που είναι καλλιτέχνη στην επαρχία και προσπαθεί να είναι καλλιτέχνη, αλλά σε αυτή την ταινία, σε αυτό το είδο ταινία, σε αυτό το είδο pulp, δεν θα μπορούσε να μην είναι αυτό που είναι. Και εν τέλει έπρεπε να είναι αυτό που είναι. Ναι, και για μένα έκλεψε ο Άλμπερτσον την παράσταση για πλάκα. Μάλιστα, στι σημειώσει ξεκινήσαμε με τον ίδιο τρόπο, χωρί να το ξέρουμε. Γιατί ο άνθρωπο πολύ απλά παίρνει την παράσταση και φεύγει. Ε, μου αρέσει πάρα πολύ το ότι είναι. Και ηθικό αυτούργο και εκτελεστή αυτή τη συνωμοσία. Δεν βάζει άλλου να κάνουν τη βρωμοδουλειά του. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Διότι είναι και ένα γεράκο και του δίνει έξτρα πόντου. Και κάτι που βρήκα ενδιαφέρον όσον αφορά την, ε, το σύμπλεγμα Θεού που έχει είναι ότι δεν χρησιμοποιεί τα εργαλεία και τη γνώση που έχει αποκτήσει για κυριαρχία. Δεν διαφεντεύει του ανθρώπου εκεί πέρα. Το κάνει για ματωδοξία. Όντω. Την έχει δει καλλιτέχνη, όντω θέλει να παγώσει το χρόνο του ανθρώπου τη στιγμή που πέθαναν και να μπορέσει να του διατηρήσει έτσι, χωρί να δίνει δεκάρα για αυτού. Θέλει απλά το περίβλημά του να διατηρήσει, κομμάτια τη προσωπικότητά του. Okay. Εκτό από την γυναίκα, από την, ε, γυναίκα του Νταν, που τη έδωσε και παραπάνω πράγματα όπω κάβλεξ. Και θέλει να αποδείξει ότι απλά μπορεί να το κάνει και στην πορεία. Έχει και λίγη αθανασία. Γιατί όχι, γιατί εντάξει, αθάνατο είναι άνθρωπο, δεν θα πεθάνει ποτέ. Μια χαρά. Το κίνητρο και τα έργα του γιατρού. Και η ερμηνεία που δίνει ο Άλμπερτσον, που παλατζάρει μεταξύ χιούμορ, γιατί έχει, έχει αρκετό χιούμορ ο χαρακτήρα και λεπτό χιούμορ, ρεοκλασά το χιούμορ, και ταυτόχρονα μια τρομερή μεγαλομανία. Δεν θα ήταν 50s pulp ιστορία, αν δεν τον είχε στο τέλο να κάνει το μονόλογο που τα αποκαλύπτει όλα με τεράστια αυταρέσκεια και παρόλα αυτά και μένα μου είναι συμπαθή. Και έτσι, με το που αποκαλύφθηκε, όπω και αν τελείωνε 8 λεπτά μετά η ταινία, δεν θα με διέφερε σε εκείνο το σημείο, έγινε αυτομάτω ένα από του αγαπημένου ανταγωνιστές στο σινεμά. Smile. Αυτό το είδο τρόμου που ισορροπεί διάφορα υποείδη του τρόμου σε ένα κλασικό πλαίσιο με τι σωστέ δόσει υπερβολή, πρέπει να πω ότι είναι το αγαπημένο μου. Ο Δόκτωρ Ντόμπζ ε, οφείλει να είναι ένα κλασικό τέρας του Αμερικάνικου κινηματογράφου τρόμου και ντροπή σα που δεν είναι. Εσεί φταίτε, όχι. Ναι, γιατί δεν έχετε δει την ταινία. <laughs> ναι, γιατί... <laughs> τέτοιο... γιατί. δεν γεννηθήκατε το 40 ώστε να είστε 40 όταν έβγαινε η ταινία. <laughs> θα έπρεπε να είναι κλασικό ο Δόκτωρ Ντόμπ και δεν είναι και πρέπει να γίνει. Και η ανατροπή τη ταινία είναι βγαλμένη από pulp τρομοκόμικ τη δεκαετία του 50 ή από επεισόδιο Twilight Zone. Ε, δηλαδή σε βαράει αλίπητα στα μούτρα με μια ανατροπή σκληρή και δεν σου ζητάει και συγγνώμη, οπότε πρέπει να τη δεχτείτε για αυτό που είναι, αλλά καταφέρνει να παραμείνει κλασάτη. Γενικώ η ταινία καταφέρνει να είναι πρώτης κλάσης, χωρίς να χάνει την παλπίλα και την πιμουβίλα, διότι υπάρχει πρωτοκλασάτη παλπίλα. Μην ξεχνάτε ότι και ο Lovecraft πριν προσφάτως τον πάρουν στα σοβαρά ε, η κριτική λογοτεχνία, κάποιοι κριτική λογοτεχνία, γιατί οι περισσότεροι δεν τον παίρνουν ακόμα στα σοβαρά, έγραφε για τα Παλπ. Ε, Ήταν ένα ε, λογοτέχνη του Παλπ τελευταία υποστάθμη, όσο ζούσε. Και τώρα κάποιοι τον παίρνουν και στα σοβαρά. Τέτοιε ταινίε τρόμου θέλω. Είναι πάρα πολύ παραγνωρισμένη αυτή η ταινία. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν συζητήθηκε περισσότερο. Γιατί είναι πάρα πολύ κλασάτη ταινία. Ε, δεν είναι μπιμουδιά, αν και φλερτάρει, την μπιμουδιά δεν τη θεωρώ κάτι κακό, αλλά αυτό που εννοεί ο κόσμο μπιμουδιά, ότι είναι κακοφτιαγμένη, α πούμε, χαμηλού μπάτζετ σε σημείο αηδία. Καταλαβαίνω σαν πρώτη ανάγνωση να το δει κάποιο έτσι, αλλά δεν είναι τέτοιου είδου ταινία. Ωστόσο είναι και ταινία ζόμπι τυπικά μιλώντα. Και είναι ένα είδο το οποίο το θεωρώ αρκετά περιοριστικό. Θεωρώ ότι ο Ρομέρο τα είπε όλα στην τριλογία του, άντε και τετραλογία βάζοντα το Land of the Dead μέσα του 2005, αν θυμάμαι καλά. Δεν με έχουν εντυπωσιάσει ταινίε αυτού του είδου πάρα πολύ. Και αυτό είναι ένα φρέσκο take στο είδο ζόμπι, πέρα από το ότι είναι και κλασική ταινία φρίκη και παλπ και όλα αυτά που είπαμε. Έχει ένα πολύ καλογραμμένο μυστήριο, έχει μια πολύ ωραία θεματική που φέρει στο βαθμό που τη φέρει ο ανταγωνιστή και πυχτή ατμόσφαιρα, την οποία επίση δεν τη βλέπει συχνά και επίση Lovecraft ψαροχώρη, Lovecraft ψαροχώρη, αυτό δεν το. Ε? Τέλο πάντων, είμαστε ένα κανάλι το οποίο δεν λέει δείτε ή μη δείτε μια ταινία, αλλά τέτοιε ταινίε τι οποίε δεν τι έχει δει πολύ ο κόσμο, δώστε τη μια ευκαιρία, αξίζει. Εσά, η σύζυγό σα ή ο σύζυγό σα μυρίζει πτώμα, αν η απάντηση είναι ναι, μακριά από τα σχόλια, εσεί που απαντάτε ναι σε αυτή την ερώτηση, δεν θέλω να σα δω 10 χιλιόμετρα από τα σχόλια. Και μην ξεχνάτε, όταν λέμε να είστε ενεργά μέλη τη κοινωνία, εννοούμε να νοιάζεστε, να βοηθάτε, άντε και να ψηφίζετε, όχι να κάθεστε να σα κολλάνε τα μέλη για να συμμετέχετε στην κοινωνία. Ω την επόμενη φορά. Υσυγείαν.